Εμείς κάνουμε αυτό που μας ζητάτε. Μας ζητάνε οι σύλλογοι και που μας ζητάτε εσείς. Θέλω λοιπόν δύο λόγια μόνο να πω. Να ευχαριστήσω τους συλλόγους του χωριού που διοργάνωσαν αυτή την ωραία συγκέντρωση εδώ. Ιδιαίτερα όμως θέλω να ευχαριστήσω το Σύλλογο Γονέων του Δημοτικού Σχολείου Θεσπιών, Λεονταρίου, Νεοχωρίου, Ελοπίας. Έχουμε και τίποτα άλλο? Φτάνει μέχρι εκεί. Έτσι. Και ο Σεβασμιότατος πιο λίγα χωριά είναι. Λιγότερους τίτλους έχει. Λοιπόν, θέλω να τους ευχαριστήσω και να τους συγχαρώ για αυτή την πρωτοβουλία. Γιατί δεν πειράζει. Πράγματι, όταν κλείνει ένα σχολείο σε ένα χωριό, είναι κακό και έκλεισε το σχολείο στο χωριό μας φέτος. Αλλά είναι πολύ καλό που οι άνθρωποι στο σχολείο που πηγαίνουν πλέον τα παιδιά θυμούνται και τα άλλα χωριά και διοργανώνουν αυτές τις γιορτές. Τους τιμά ιδιαίτερα αυτό το πράγμα, τους συγχαίρουμε γι' αυτό και είμαστε δίπλα τους σε αυτή την προσπάθεια που κάνουν. Αρρωγή και βοηθή να τους στηρίξουμε και να βοηθήσουμε και εμείς όσο μπορούμε το χωριό. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά θέλω να ευχηθώ σε όλους. Επειδή κάτι μου είπε ο Βασίλης εδώ προηγουμένως και είναι ο ίδιος ο Βασίλης που και στο Νεοχώρι μου με το ίδιο πράγμα, φέτος μέχρι το Πάσχα υποψιάζουμε, ίσως και λίγο νωρίτερα, θα σας φέρει μια καινούργια παιδική χαρά εδώ κάτω. Θα είναι πολύ ωραία η παιδική χαρά. Το Νεοχώρι τις προάλλες την υποσχέθηκε και ήδη άρχισε να τη φτιάξει. Οπότε και εδώ λοιπόν να περάσουμε λίγο τις δύσκολες μέρες του χειμώνα τώρα που είναι δύσκολες εργασίες και θα έχετε μια πολύ ωραία παιδική χαρά μέσα στην Άνοιξη, πιστοποιημένη με καινούργια όργανα και όλα αυτά που θέλετε εσείς για να περνάτε καλά. Εντάξει, να είστε όλοι καλά και χρόνια πολλά. Επιστρέφει η πόλη, ουρανία καρότες χιάνε, χιάνε η χρυσή σόλη, το σπηλαίο τίθεται. Εύα, εύα δι των αλόγων, των βασιλές των ουρανών, και εύη της των όλων. Να το ανάψουμε το δέντρο, δούμαχε, το δέντρο, να το ανάψουμε, να το ανάψουμε. Να δούμε το... Πού είναι το πουτόνι, κύριε. Λοιπόν, τρία, δύο, ένα, μηδέν! Γιατί πριν από λίγο γέννησε το γρι και παίρνει τρία αστεράκια. Ξέρετε γιατί παίρνει τρία αστεράκια? Γιατί η Παναγία λέει ήταν καθήλωνα πρώτου τόπου, κατά των τόπων και μετά των τόπων. Γι' αυτό και τη λέμε Αϊπάρθενο. Αυτό δείχνουν τα αστεράκια. Και από κάτω είναι ο Χριστός. Πού είναι ο Χριστός? Ποιο παιδί θα μου πει, για πες μου. Σαν τι μοιάζει αυτό που είναι ο Χριστός? Βλέπει κανένα παιδάκι? Πες μου. Μωρό. Είναι μωρό. Και ο Χριστός, αν θα το δείτε, δεν είναι σε κούνια, είναι σε ένα κτίσμα. Το οποίο μοιάζει με τάφο, διότι γεννήθηκε ο Χριστός για να πεθάνει και να σώσει όλο τον κόσμο. Και πίσω από τον Χριστό, στο σπήλαιο, βλέπετε ότι είναι μαύρο το σπήλαιο. Ξέρει κανένα τα ονόματα των μαύρων? Είπατε, σε ευχαριστούμε πολύ. Μια χρονιά πολλά. Χρονιά πολλά. Χρονιά πολλά. Χρονιά πολλά. Έχουμε υποχρέωση. Τα λέω καλά, γιατί είμαστε πολλά στην κοινωνική. Πολύ καλά. Ξέρει κανένα τα ονόματα των μαύρων? Παλτάσαρ, Μελιγιόρ και Κασπάρ. Και αν τα παρακολουθήσετε, οι μάγοι, ένας είναι νέος, ένας μάγος είναι γέρος και ένας είναι μεσήλικας. Ξέρετε γιατί? Για να δείξει ότι η γέννηση του Χριστού αφορά όλο τον κόσμο και αν θα παρατηρήσουμε ακόμα και όλες τις ηλικίες μας. Τι βλέπετε? Πες μου. Το βαφτίσανε, λέει, ένα κοριτσάκι. Δεν το βαφτίσανε αμέσως, κάτι άλλο το κάνουνε. Το μπλένουνε. Ξέρετε ότι όποιο παιδί γεννιέται, αμέσως μετά το κάνουνε φάνη. Αυτό έχει σημασία λίγο να το ακούσετε όλοι. Δείχνει εδώ η εικόνα ότι κάνουν πάλι τον Χριστό. Αυτό όμως δεν συνέβη. Είναι ένα ψέμα. Δηλαδή,
Εδώ δείχνουν τον Χριστό να τον κάνουμε μπάνιο, να τον λούζουνε, αλλά παρόλα αυτά μας λέει ο Αγιάννης ο Χρυσόστομος που εξηγεί το μυστήριο της γεννήσεως ότι τον Χριστό δεν τον έπλυναν, δεν έκανε μπάνιο, γεννήθηκε χωρίς, επειδή ήταν ο Θεός, γεννήθηκε και δεν χρειάστηκε να τον κάνουμε μπάνιο. Άρα εδώ η εικόνα